Ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Αγί Περντογάν κατά τη διάρκεια τη επιστροφή του από την Αλγερία και μιλώντα σε δημοσιογράφου, ανέφερε μεταξύ άλλων: Α ελπίσουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Μπενιαμίνε Τανιάχου θα μαζέψει τα πράγματά του και θα φύγει. Παράλληλα, μίλησε για τη σιωπή τη Δύση απέναντι στι Ισραηλινέ επιθέσει στη Γάζα, δηλώνοντα μεταξύ άλλων. Σχεδόν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε σιωπούν για το θέμα αυτό. Η παρέμβασή του για να σταματήσει η σφαγή είναι εκτό συζήτηση. Ανέφερε επίση ότι η Παλαιστίνη κατέχεται σταδιακά από το Ισραήλ από το 1947. Επιπλέον, ο Τούρκο πρόεδρο σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεν δεχόμαστε Ισραηλινές επιθέσει που συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Η στοχοποίηση χώρων όπω νοσοκομεία, χώροι λατρείας και σχολεία και ο εξαναγκασμό των ανθρώπων να μεταναστεύουν είναι βαρβαρότητα. Ο αριθμό των ανθρώπων που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη στου δρόμου αυξάνεται. Κοιτάξτε τη Γερμανία. Ήμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Έγιναν πορείε στο Βερολίνο την ίδια ημέρα. Η Αγγλία είναι ακριβώ έτσι. Βλέπετε τι συμβαίνει μπροστά από τον Λευκό Οίκο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα η κοινωνική συνείδηση έχει αναλάβει δράση και ακόμα και οι δρόμοι του Ισραήλ γεμίζουν κόσμο που διαμαρτύρεται. Όλοι άρχισαν να λένε στον Νετανιάχου να φύγει. Α ελπίσουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Νετανιάχου θα μαζέψει τα πράγματά του και θα φύγει. Όπω γνωρίζετε, ο Νετανιάχου βρίσκεται ήδη στο δικαστήριο.